Δημήτρη, μια δύσκολη νίκη σήμερα, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ενώ φάνηκε ότι τα πράγματα είχαν γίνει εύκολα στην αρχή, μετά όμως το δεύτερο ημίχρονο η ομάδα σε έδειχνε να κάθεται, κάθεσε. Αυτό ήταν εμείς τουλάχιστον απ' έξω. Δεν είδατε και λάθος, σωστό είναι αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι, γιατί είχαμε αρκετά καλές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει 3-0 και να είχε τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Δυστυχώς όμως μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με μια διάθεση λίγο πιο χαλαρή από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο. Με αποτέλεσμα τα παιδιά της Ερέτριας, που είναι μια πολύ καλή ομάδα και πολύ ποιοτική, να βρει τη δυνατότητα και να μεσοφαρίσει. Μάλιστα. Καταφέραμε βέβαια με το πέναλτι να το κάνουμε 3-2. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ καλό ντέρμπι και ο κόσμος που ήταν απ' έξω πιστεύω να το ευχαριστήθηκε. Μάλιστα. Έβγαλες κάποια συμπεράσματα στη σημερινή απόδοση της ομάδας σου? Από αυτό που είδαμε, ένα σκαμπανέβας. Μάλλον άλλη ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, άλλη στο δεύτερο. Ναι. Πού το αποδίδεις αυτό? Εντάξει, αυτό θα το συζητήσουμε λίγο και με τους συνεργάτες μου και με τα παιδιά. Θεωρώ ότι μερικές φορές είναι λογικό, όταν έχεις κύπελο μεσοβδόμαδα και μετά παίζεις και παιχνίδι, λίγο το μυαλό φεύγει, όχι κούραση. Το μυαλό λίγο φεύγει, είναι λίγο διαφορετικά, γιατί νομίζω ότι έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ενώ η αλήθεια είναι ότι γενικά μπορείς να ακολουθήσεις και Τετάρτη και Κυριακή μία-δύο φορές μέσα στον χρόνο, όχι παραπάνω. Μάλιστα. Γιατί είμαστε γερασιτέχνες. Θεωρώ ότι μπορεί να ήταν αυτό. Ένα από όλα που θα μπορεί να ήταν. Επόμενη υποχρέωση. Επόμενη υποχρέωση στο γήπεδό μας. Έτσι. Θέλουμε πάλι να πάμε εκεί πέρα να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Με ποιον παίζετε? Ορίστε. Με ποιον είναι το παιχνίδι? Με διψό είναι. Με την Εδιψό. Με στην έδρα μας. Θα προσπαθήσουμε. Φαινομενικά εύκολο. Φαινομενικά δεν είναι τίποτα εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν σου χαρίζεται. Αν δεν παλέψει, δεν μοχθήσει, δεν σου χαρίζεται τίποτα. Μάλιστα. Σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να μπορέσουμε να παίρνουμε τους βαθμούς. Είσαι ικανοποιημένος μέχρι τώρα σε κομιδή βαθμών? Φυσικά. Δεν το συζητάω αυτό. Όσο κερδίσεις και παίρνεις τρεις βαθμούς, λογικό είναι αυτό, να είσαι ικανοποιημένος. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.